Αλλά λέτε τώρα να δούμε με την πρόεδρο, με τη βοήθεια του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, πώς, τι είναι αυτά που καταγγέλλετε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλλετε, κύριε Πατούλη. Γεια σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Βεβαίως είναι σοβαρό όχι αυτό που καταγγείλαμε, αυτό που συμβαίνει. Ναι, έχετε δίκιο. Διότι σαφέστατα εμείς ως υπεύθυνοι στο κομμάτι της δημόσιας υγείας επιστημονικός φορέας οφείλουμε να κρούμε τον κόδωνα του προβλήματος, όχι για να το κάνουμε απλώς, αλλά για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς, διότι στην οικονομική κρίση πάνω απ' όλα δεν πρέπει να επηρεαστεί το κομμάτι της δημόσιας υγείας, διότι τότε θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονική κρίση. Βέβαια. Και με τον ίδιο τρόπο το είχαμε κάνει και για το θέμα των εμβολιασμών και είμαστε ιδιαίτερα έτσι περήφανοι που σήμερα αποδεσμεύτηκε ένα κονδύλι της τάξης στις 500.000 ευρώ για τα εμβόλια των ανασφάλιστων παιδιών, ναι. Αλλά επί ένα χρόνο προσπάθησαν και επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς και το λέγαμε και εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι η εγκρίζωση ασθενειών θα επανέλθουν και σήμερα πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι κλείσαν οι δυνατότητες από τα κέντρα αναφοράς να εξετάζουν μέσα από συγκεκριμένα τεστ εκείνους οι οποίοι είναι φορείς του AIDS. Mm. Και βεβαίως σε αυτό το κομμάτι η χώρα μένει αθωράκιστη απέναντι σε ένα μεγάλο κίνδυνο που απολύει τη δημόσια υγεία και πολύ περισσότερο στη χρονική στιγμή που ήδη η χώρα μας περίπου 1.000 φορές έχει αύξηση των κρουσμάτων με φορείς του AIDS συγκριτικά με τα προηγούμενα 3 χρόνια. Η οποία σας διακόπτω, κύριε Πατούλη, και ζητώ συγγνώμη. Αυτή η αύξηση, αυτή η έξαρση, αυτή η επιδημία τέλος πάντων του AIDS οφείλεται στην οικονομική δυσχέρεια, στην οικονομική κατάσταση, στην κρίση. Όχι σε απόλυτο βαθμό. Θα έλεγα οφείλεται κυρίως στην καλή βούληση κάποιων να κάνουν αυτά που δεν κάνουν σήμερα. Δηλαδή το θέμα της επικοινωνίας είτε με τους χρήστες ουσιών και με τις ομάδες των τοξικομανών, το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν το θέμα της βελόνης ή τους νέους το πόσο σημαντικό είναι η προφύλαξη όταν πρέπει να βρεθούν με κάποιο άγνωστο άτομο, με κάποια άγνωστη. Και όλες αυτές, εάν θέλετε, οι πολύ σημαντικές οδηγίες οι οποίες έχουν ξεχαστεί πολλές φορές και θα πρέπει με την επανάληψη της επικοινωνίας να τονίζονται ώστε να γίνουν έξι και συνήθεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αντί να κάνουμε μια πολιτική προσαρμοσμένη στο κομμάτι των αυξήσεων και θα θυμόσαστε ποια πολιτική είχαμε προέτους με τις ιερόδουλες που φαινόντουσαν τα πρόσωπα και κάνανε καταπάτηση κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος βορρά στην αρένα των... Βεβαίως. Μετά από τότε δεν υπήρξε καμιά άλλη στρατηγική ουσίας και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα για ένα μικρό ουσιαστικά κονδύλι να μην μπορεί ο προϋπολογισμός του 12 και ο προϋπολογισμός του 13 να πληρωθεί προς το κερπνό που είναι το αρμόδιο, εάν θέλετε, κομμάτι του Υπουργείου Υγείας και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα κέντρα αναφοράς και σήμερα κάποιος από το τοξικομανής ή οποιοδήποτε άλλος θέλει να κάνει αυτή την εξέταση ή μετά από θεραπεία να δει πώς ακριβώς πηγαίνει η υγεία του, δεν έχει την δυνατότητα μέσα από το απαραίτητο τεχνογνωσίας κέντρα αναφοράς. Όπου φτωχός και η μοίρα του, έχεις λεφτά, κάνεις την εξέταση, την πληρώνεις. Δεν έχεις. Μόνος σου μπορείς να πεθάνεις και στην ψάθα. Αυτό πια διακρίνεται στην κοινωνία. Αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου. Συγγνώμη κύριε Πατούλη, αλλά αυτή είναι η πολιτική. Και το έχουμε συναντήσει μαζί κιόλας, γιατί είσαστε δίπλα στις δράσεις του ΣΚΑΙ και με τα κοινωνικά μας ιατρία και με τα φαρμακεία, τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Γι' αυτό ακριβώς, πέραν από οποιαδήποτε άλλη στόχευση, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μην επισημαίνουμε κάποιες καταστάσεις και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ευαίσθητα όντα μέσα στο Υπουργείο Υγείας ώστε να κάνουν τις κατάλληλες εκείνες κινήσεις
ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα τουλάχιστον να βελτιωθούν. Ναι. Και εμείς τις δράσεις μας θα τις συνεχίσουμε, διότι νομίζουμε ότι και μέσα από αυτές πάρα πολλά νησιά σήμερα που δεν έχουν τους παιδιάτρους τους, που δεν είχαν τα εμβόλια τους, που δεν είχαν τα φαρμακά τους, μέσα από αυτές τις δράσεις μπόρεσαν και τουλάχιστον βελτίωσαν την κατάσταση, χωρίς να λέει κανείς ότι δεν πρέπει το κράτος να αναλάβει κάποια στιγμή όλες αυτές τις υποχρεώσεις που οφείλει προς τους πολίτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλώς σας απόγευμα, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κύριο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, για αυτή την τραγική, άλλη μια τραγική κατάσταση που καταγράφεται, τα κέντρα αναφοράς για το AIDS να μην έχουν σταματήσει να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις για τον ιό, γιατί δεν έχουν χρήματα.